Κύριε Κωνσταντόπουλος, ξεκινάει η έκθεση. Από πότε θα διαρκέσει και τι ακριβώς θα δει κάποιος που θέλει να δει αυτή την έκθεση? Ξεκινάει σήμερα 21 του μηνός, από τις 9 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε κι εσείς, έχουμε εκθέματα από λιποχρωμικά καναρίνια, χρώματος και εμφάνισης. Και όπως και ο δικός παπαγάλους. Από εδώ και μπορείτε να δείτε ο καθένας όποια ράτσα σας αρέσει, να δείτε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε πιο εξειδικευμένα και να είναι μια γιορτή που είναι σήμερα, που μπορεί να κάνει ο καθένας μας, του συλλόγου, στο σύλλογό μας, και θα είναι χαρά μας να έρθετε να μας επισκεφτείτε και να μιλήσουμε από κοντά. Πόσα πουλιά θα δουν εδώ σε αυτή την έκθεση? Γύρω στα 180 πουλιά, μαζί με τους παπαγάλους. Θα μπορείτε να μιλάτε και με τους εκτροφείς που θα έρθουν αργότερα, να μιλήσετε μαζί τους, να ρωτήσετε κάποιες απορίες που θέλετε μαζί για τις ράτσες των πουλιών και για όποια απορία θέλετε για θέματα διατροφής, ασθένειών και θέματα που σας απασχολούν, και το θέμα για το θέμα του καναρινιού ή το θέμα των παπαγάλων. Είμαστε ένας σύλλογος που έχει ξεκινήσει από το 2010, αριθμεί 9 χρόνια ίδρυσης, και θα θέλαμε πολύ να έρθουν και καινούργια μέλη στο σύλλογό μας, γιατί στο σύλλογό μας κάνουμε διάφορα σεμινάρια με διάφορα θέματα, ανταλλάζουμε απόψεις και θα θέλαμε πολύ να έρθουν καινούργια μέλη να συγκροτηθεί πάλι ο σύλλογός μας πιο καλά. Τώρα, αν θα λέγαμε, ένα από τα σπάνια πουλιά που βρίσκεται εδώ, ποιο είναι αυτό? Όπως βλέπετε, σπάνια πουλιά, μπορούμε να πούμε και τα Yorkshire, που είναι τα μεγαλόσωμα, που είναι εμφάνισης λέγονται, και υπάρχουν και κάποια πουλιά όπως είναι περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει, για κόκκινα λιποχρωμικά, κίτρινα λιποχρωμικά. Υπάρχουν και άλλες διάφορες ράτσες όπως τα Φέο, Σατινέ, Γκλώστερ, λευκά λιποχρωμικά. Μπορείτε δηλαδή να δείτε, όπως υπάρχουν και αφίσες στο χώρο μέσα εδώ με τις διάφορες ράτσες των πουλιών, να δείτε και να ρωτήσετε όποια απορία θέλετε. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τα πουλιά, μπορεί εδώ εσάς να σας ρωτήσει και να τον βοηθήσετε? Φυσικά μπορεί να τον βοηθήσουμε, και γι' αυτό είναι ο σύλλογος, για να βοηθάει τα μέλη και για να δίνει όποιες απαντήσεις και απορίες θέλει με σχέση το καναρίνι ή τον παπαγάλο. Μπορεί ο καθένας από το κάθε μέλος που έρχεται καινούριο να ρωτάει και κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε χρόνια με τα πουλιά και είναι καλό να γνωρίζουν, γιατί ο καθένας δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα για τα καναρίνια ή για παπαγάλους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, να το πούμε και ακόμα μια φορά, αν θέλει κάποιος να πει τι ώρες και πού. Σήμερα έχουμε από τις 9 το πρωί ξεκινάει μέχρι στο στρατόνι του Καποδίστρια μέχρι σε 7 το απόγευμα, και την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, που γίνεται ο απεγκλωβισμός των πουλιών. Αυτά είναι τα σκοτς, είναι πιο μεγάλα, τα τσάπαν πόσο είναι από εκεί. Είναι έκθεση, αλλά τα δίνουμε τώρα.